Η χθεσινή συγκέντρωση που έγινε στην πλατεία Καπνεργάτη και στην οποία καλούσε το Σωματείο Εμπορίου Υπαλλήλων ήταν στη βάση της απεργίας που είχε προκηρύξει πανελλαδικά η ομοσπονδία τους, η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους. Έτσι. Οπότε οι εμποροϋπάλληλοι όφυλαν, μπορούσαν, είχαν τη δυνατότητα, την ευκαιρία να απεργήσουν. Δυστυχώς υπάρχει τέτοια εργοδοτική τρομοκρατία. Είναι οι συνθήκες της κρίσης που αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολεύονται, έχουν μεγάλη δυσκολία οι εργαζόμενοι να χάσουν μεροκάματα από τον ήδη πολύ πενιχρό μισθό. Και εδώ να πούμε ότι τα πολυκαταστήματα δεν ξόδεψαν τίποτα χθες για να ανοίξουν. Δεν τους κόστισε παραπάνω. Γιατί μπορούν να δώσουν με βάση τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου που έχει επιβληθεί πάλι με νομοθετικές ρυθμίσεις αυτών των κυβερνήσεων στην κατεύθυνση έτσι που ορίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εργασιακές σχέσεις. Η διευθέτηση που σημαίνει τι, όποιος εργάστηκε την Κυριακή, το πολύ πολύ να πάρει ένα ρεπό μια άλλη μέρα. Αυτό μπορεί με μεγάλη άνεση και ευκολία να το κάνουν όλα τα πολυκαταστήματα, όλοι οι μεγάλοι εμπορικοί όμιλοι, δηλαδή χωρίς να τους κοστίσει κάτι ιδιαίτερο, να είναι ανοιχτά και την Κυριακή. Άλλωστε, το ξέρετε πολύ καλά, εργαζόμενοι είστε κι εσείς, ξέρετε με τι μισθούς σήμερα δουλεύετε, με τι μισθούς δουλεύαν οι συνάδελφοί σας ή εσείς οι ίδιοι πριν από 5 ή 10 χρόνια. Οι μισθοί έχουν κατρακυλήσει, πλέον η εργατική δύναμη είναι αυτό που λέμε απαξιώθηκε, να το πούμε λαϊκά, είναι τζάμπα σήμερα η εργατική δύναμη. Σε αυτή τη βάση πιέζαν, το ένα έρχεται και κουμπώνει με το άλλο δηλαδή, πιέζαν από αρκετά χρόνια πριν οι εμπορικοί όμιλοι να καταργηθεί η κυριακάτικη αργία. Έχουν τη δυνατότητα μέσα από συνεχόμενες προσφορές, από εκπτώσεις, από προωθητικές ενέργειες, έτσι κάπως τα λένε με αυτούς τους μοντέρνους όρους, να φέρουν μοντέρνα εξαθλίωση. Δηλαδή, με τζάμπα εργαζόμενους να μπορούν να συγκεντρώνουν τους καταναλωτές, οι οποίοι θα περιμένουν πότε θα γίνει, ποια Κυριακή θα έχει, ποιες προσφορές θα εμφανιστούν, ποια Κυριακή που θα είναι ανοιχτά τα πολυκαταστήματα για να πάρουν, ας πούμε, κάτι από αυτά που είναι σε προσφορά. Έχουν τέτοια δυνατότητα. Τώρα, όσον αφορά την Πασεβέ, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις φορές βρεθήκαμε έξω από τα πολυκαταστήματα. Ας μας απαντήσει ο Εμπορικός Σύλλογος, που είναι ο καθήλυν αρμόδιος, το συνδικαλιστικό όργανο των εμπόρων. Πόσες φορές αρνήθηκε να κινητοποιήσει τους συναδέλφους για να αποκλειστεί ένα-δύο πολυκαταστήματα. Να βοηθήσουμε έτσι και τους εργαζόμενους να ξεπεράσουν τον φόβο τους. Να απέχουν από τη δουλειά τους, να απεργήσουν πιο εύκολα. Να έχουν και τη δικιά μας συμπαράσταση. Σίγουρα τα πολυκαταστήματα μπορεί να είναι πολύ ισχυρές οικονομικές οντότητες. Όμως να είστε σίγουροι ότι λαμβάνουν υπόψη τους την κοινωνική κατακραυγή και τις κινητοποίησεις των φορέων κτλ. Αν είχαμε ένα εμπορικό σύλλογο που χθες, σύμφωνα και με την πρόταση που τους έγινε από την αγωνιστική συσπήρωση, να αποκλείαμε ένα πολυκατάστημα, να κινητοποιούμασταν σε αυτή την κατεύθυνση, να παροτρύνουμε τους εμποροϋπάλληλους να απεργήσουν, να συμμετέχουν δηλαδή στην απεργία του πανελλαδικού τους οργάνου, θα ήταν διαφορετική η εικόνα. Θα είχε δημιουργηθεί διαφορετική κίνηση. Θα είχε δημιουργηθεί διαφορετικό κλίμα. Θα ήταν όλα τα δεδομένα διαφορετικά. Αναδεικνύεται δηλαδή και μέσα από αυτό το ερώτημα όπως μπήκε το ρόλο που παίζει ο συμβιβασμένος, ο κυβερνητικός συνδικαλισμός. Ο συνδικαλισμός δηλαδή που προβάλλει επιμέρους ζητήματα αλλά συμφωνεί στην ουσία της πολιτικής που εφαρμόζεται. Συμφωνεί στη γενική κατεύθυνση. Ορκίζονται στην ανταγωνιστικότητα και στην επιχειρηματικότητα η οποία δεν είναι η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα του Σουβλατζή, του Κουρέα, του Τσαγκάρη, του Μανάβη κτλ. Είναι η επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα των μεγάλων εμπορικών ομίλων, των μεγάλων επιχειρήσεων.